Δύο συσκέψεις πραγματοποιήσονται οι περιφερειάρχες Σερών Γιάννης Μωυσιάδης με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα το θέμα του ψεκασμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ο κ. Μωυσιάδης δήλωσε πως η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα και το φαινόμενο είναι σε έξαρση, καθώς οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών. Το πρόβλημα όμως θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι οι πολλές βροχές, κεραγδαίες βροχές που υπήρχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αφήσει νερά σε όλα τα χωράφια και έτσι είναι, θα έλεγα, δημιουργείται το αίσθημα ότι όλος ο κάμπος είναι ριζογόραφα. Αυτό βέβαια θα διαρκέσει για λίγες μέρες, θα ξεπεραστεί και από εκεί και πέρα στη συνέχεια θα καλμάρει η όλη υπόθεση. Αλλά προς το παρόν αυτή τη στιγμή έχουμε μία έξαρση. Η Θεσσαλονίκη, δηλαδή η αντιμετώπιση της κεντρικής περιφέρειας, θα γίνεται σαν να μην υπάρχουμε εμείς συμπληρωματικά και θα κάνουν ό,τι μας αναλογεί χωρίς να παραλείψουν τίποτε, επειδή έχουν υπόψη τους ότι κάνουμε κι εμείς κάτι. Και αφού κάνουν αυτοί το δικό τους το έργο, τότε συμπληρωματικά εμείς θα έρθουμε να κάνουμε για να προσφέρουμε καλύτερη υπηρεσία στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, αφού καταβάλουμε ιδιαίτερα και πρόσθετα χρήματα εμείς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί των κουνουπιών σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους ψεκασμούς να έχουν ξεκινήσει νωρίς στην πόλη της Καβάλας, ενώ στην Αλεξανδρούπολη η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου προχώρησε ακόμα και στην έγκριση ψεκασμών ακμεοκτονίας για τα μεγάλα κουνούπια. Σήμερα συνεχίζουμε τους ψεκασμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις 3 Απριλίου οι επίγειοι και 10 Απριλίου οι εναέριοι. Έχουμε εξασφαλίσει 2 ελικόπτερα για τον νομό Εύρο, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στην Οριστιάδα και ένα στην Καβάλα. Έχουμε αρκετές μαζικές εκολάψεις και αρκετά νωρίς. Ο καιρός έφτιαξε αρκετά νωρίς. Βέβαια, η περιφέρεια είναι έτοιμη γιατί έχει το τριετές πρόγραμμα. Το έχουμε σε εφαρμογή. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα όπως κάποιες άλλες χρονιές για το αν θα ξεκινήσουμε έγκαιρα ή όχι. Αυτό δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αυτό που είναι να κάνουμε τώρα είναι να στοχεύσουμε ακριβώς στις αισθήσεις τις οποίες γνωρίζουμε που υπάρχουν. Να ζητήσουμε πάλι για μια ακόμη φορά τη συνεργασία των Δήμων.